Να θυμίσω την Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα, βέβαια την έχετε και ενώπιόν σας, η παραβολή του Σποραίος, όπου ο Χριστός όταν δίδασκε τους Αποστόλους Του, είπε την παραβολή αυτή ότι ένας γεωργός, όταν ήρθε ο καιρός της σποράς, βγήκε για να σπείρει τους αγρούς του. Ήτανε άνθρωπος που ήτανε ανοιχτοχέρης, θα λέγαμε, και έσπηρε το σπόρο, ο οποίος δεν τον ενδιέφερε αν θα πέσει στο καλλιεργημένο έδαφος ή σε πετρώδες έδαφος ή στο δρόμο ή στις άκανθες. Ο λόγος όμως, επειδή είναι παραβολικός, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για τη σπορά που η ευσέβεια του λαού μας είχε συνδέσει αυτή την ημέρα με την έναρξη της σποράς που έκαναν οι γεωργοί τους παλαιούς καιρούς, αλλά ακόμα και σήμερα. Αλλά αν με ρωτήσετε τι είναι παραβολή, θα έλεγα ότι είναι λόγοι της καθημερινότητας, οι οποίοι όμως λόγοι της καθημερινότητας μας μεταφέρουν ένα μήνυμα του ουρανού. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν ρωτήθηκε από τους Αποστόλους τι είναι η σημασία αυτής της παραβολής, ο ίδιος είπε ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Όπως ο σπόρος παίρνεται στη γη, κατά τον ίδιο τρόπο και ο λόγος, η διδασκαλία, το Ευαγγέλιο σπέρνονται στις καρδιές των ανθρώπων, που άλλες καρδιές είναι καλλιεργημένες, άλλες είναι γεμάτες με αγκάθια, άλλες είναι πέτρινες καρδιές, και επομένως από την κατάσταση της καρδιάς του καθενός επαφίεται στο κατά πόσο θα αποδώσουν καρπούς, θα αποδώσει καρπούς ο Λόγος του Θεού που δεχόμαστε μέσα μας. Και αυτός ο Λόγος του Θεού, βεβαίως, αν ξεκινήσουμε από τότε που ο Χριστός είπε την παραβολή, δηλαδή ο Λόγος του Θεού που ήλθε στον κόσμο για να αποκαλύψει την αλήθεια του Θεού, άρχισε να σπέρνεται και αυτό θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνες, γιατί ναι μεν ο Χριστός είχε αρχίσει την σπορά του Λόγου του Θεού, την διάδοση του Λόγου του Θεού, την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτό το διαδέχθηκαν στη συνέχεια οι Απόστολοι του, οι οποίοι πήγανε σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να ιδρύσουν τις εκκλησίες του Θεού στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Από εκεί και πέρα πλέον η Εκκλησία με τους διαδόχους των Αποστόλων ή και ο καθένας από εμάς που δεχόμαστε την Αποστολική πίστη γινόμαστε τόσο οι σπορείς του Λόγου του Θεού όσο και οι αποδέκτες του Λόγου του Θεού. Και βεβαίως αν ερωτούσα τον καθένα από εμάς, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά την κατάσταση του κόσμου που επικρατεί σήμερα, πόσες καρδιές βλέπουμε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού μέσα τους, να καλλιεργηθεί και να παράγει πλούσιους καρπούς, όπως και ο Χριστός είπε στην παραβολή, άλλος 30, άλλος 50, άλλος 100, ή πόσες καρδιές σήμερα είναι πέτρινες, είναι γεμάτες αγκάθια ή είναι απλώς σκληρό έδαφος όπου δεν βλαστάνει τίποτα. Και νομίζω εύκολα μπορούμε να κάνουμε τη διαπίστωση ακόμα και με την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο μας σήμερα. Όταν βλέπουμε πολέμους, ακοές πολέμων, όπου εψύγει η αγάπη και δεν είμαστε έτοιμοι να καλλιεργήσουμε την καρδιά μας ούτως ώστε
να παράγει τους καρπούς του Λόγου του Θεού. Επομένως, ο λόγος αυτό, η παραβολή αυτή του Ιησού Χριστού δεν ήταν μια διδασκαλία που επρόκειτο για τη στιγμή εκείνη. Βεβαίως, αν θέλουμε να δούμε πού απευθυνόταν τότε ο Χριστός, ποιο ήταν το ακροατήριό του, θα το διαπιστώναμε ότι επρόκειτο για εκείνους που τον άκουσαν αλλά δεν δέχθηκαν τη διδασκαλία του και τον οδήγησαν στο Σταυρό. Μα μήπως και ο σημερινός κόσμος δεν υψώνει καθημερινά τον Χριστό στο Σταυρό, γιατί αρνείται να δεχθεί αυτό τον Λόγο του Θεού? Πέρα όμως από αυτό, επειδή σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε στην οίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, όταν δηλαδή έπαψαν οι διωγμοί των χριστιανών με τον Μέγα Κωνσταντίνο, και τότε είχε μεταφέρει ακόμα και την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να δώσει απάντηση όχι μόνο σε εκείνους που απέρριπταν το Λόγο του Θεού, αλλά και εκείνους που διέστρεφαν την αλήθεια περί του Ιησού Χριστού και ονόμαζαν τον Λόγο του Θεού σαν ένα κτίσμα του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας είπανε αυτό που προηγουμένως είπαμε όλοι μαζί, το πιστεύω. Το πρώτο μέρος του πιστεύω αυτού που λέμε κάθε φορά που λειτουργούμε, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, είναι η απάντηση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην αίρεση του Αρίου, ότι ο Χριστός είναι ο αιώνιος Λόγος του Θεού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να μεταφέρει, να μας αποκαλύψει την αλήθεια περί του Τριαδικού Θεού, και έτσι μέσα σε αυτό το σύμβολο πίστεως ομολογούμε «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα», και στη συνέχεια η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης το 381 συμπλήρωσε περί του Αγίου Πνεύματος «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών», και όλα τα άλλα που ακολουθούν για την Εκκλησία του Θεού, που είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική, και την ομολογία μας ότι αναμένουμε πλέον την Δευτέρα Έλευση του Χριστού, που Εκείνος τότε θα διαπιστώσει ποιοι είναι που άκουσαν, που καλλιέργησαν μέσα τους το Λόγο του Θεού, με τον χαρακτηριστικό τρόπο που ο Χριστός λέγει ενώπιον όλων των ανθρώπων που θα κριθούν, άλλοι μες στα δεξιά του Χριστού, άλλοι δε στα αριστερά του, «επείνασα και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και εποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλλετε με, εισθένησα και επισκέψαστε με» και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα έργα που παράγονται όταν ο καθένας από εμάς θέτει μέσα στην καρδιά του το Λόγο του Θεού. Αντιθέτως, οι άνθρωποι που θα κριθούν ότι «επείνασα και δεν μου δώκατε φαγητό, εδίψασα και δεν μου δώσατε να πιω», και όταν το ρωτάνε «με πότε σε είδαμε για να κάνουμε όλα αυτά που λες», στον Δικαιοκριτή Χριστό τότε τους λέγει «αφού δεν κάνατε αυτά στους αδελφούς σας οι οποίοι είχαν αυτές τις ανάγκες, σημαίνει ότι δεν τα κάνατε σε μένα». Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού πρέπει να παράγει τους καρπούς, γιατί ο κριτής θα έρθει να ζητήσει τον Λόγο τι ο καθένας έπραξε στη ζωή του
αλλά και όλοι μαζί τι κάναμε για να οικοδομούμε την ανθρωπότητα και όχι να την καταστρέφουμε. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα κάλεσμα για όλους τους ανθρώπους σήμερα, είτε είναι εξουσίες, είτε είναι άρχοντες, είτε είναι αρχόμενοι, είτε είναι υποκείμενοι, είτε είναι πολεμούμενοι, είτε είναι στρατιώτες. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα αποδώσουμε λόγο, όπως μας το είπε ο Κύριος με την διδασκαλία Του. Αμήν.